Είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας του Βολοδοχωρίου. Μας έχει έρθει πρόσφατα μια αίτηση για να γίνει εξόρυξη λατομείου γρανίτη στην περιοχή μας, στα όρη Βροντούς Λαϊλιάς. Εμείς δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να γίνει το λατομείο και να προστατεύσουμε την Πανίδα, τη Χλωρίδα. Ο υδροφόρος ορίζοντας τα χωριά μας, τα νερά μας όλα από εκεί από το βουνό έρχονται από το Λαϊλιά. Έρχεται για τρίτη φορά η αίτηση του λατομείου του Γρανίτη στην κοινότητά μας. Δύο φορές σταμάτησε, το 2007 μάλιστα, επειδή ήταν, είναι και Natura η περιοχή, σταμάτησε έτσι, αλλά τώρα έχουμε πολλές ανησυχίες γιατί επιτρέπεται και σε Natura περιοχές η εξόρυξη. Και θέλουμε βοήθεια από όλους σας να αποτρέψουμε αυτό που πάει να γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω το κόμμα σας, διότι ήταν το πρώτο μέσα στον Αύγουστο που ανέβηξε το θέμα κοινοβουλευτικά, αλλά και τοπικά εδώ μας συμπαραστέκεται στις διαμαρτυρίες που κάνουμε. Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφερθώ είναι ο άμεσος στόχος που θέσαμε ως κίνημα και που είναι να απορριφθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την είδηση του λατομείου. Από το 2000 που έχουν καθοριστεί οι περιοχές Natura, επιτρέπεται η είδηση λατομείου. Το νομοθετικό πλαίσιο παραμένει το ίδιο, όμως οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι αυστηρές που θέτει ο ίδιος ο νόμος, δεν υφίστανται εδώ. Δηλαδή, εδώ η περιοχή, το δάσος παραμένει το ίδιο, έχει ανάγκη περισσότερη προστασία και όχι να το διαβρώσουμε και να κάνουμε λατομείο και να αφήσουμε στα παιδιά μας δαμάρια. Έχουμε 47, είμαι γεννήτριας και έχω ακούσει ότι ενδεχομένως να φτάσουμε τις 75. Λοιπόν, το λατομείο καλώς θα το προσπαθήσουμε να μην γίνει. Αλλά αυτό το χάλι μέχρι πού θα πάει. Θέλουμε να μας στηρίξετε λίγο, γιατί τα έσοδα του Δήμου μας, θέλω να ενημερωθείτε από αυτού, και είναι σοβαρό, είναι 14.500 ευρώ. Αν είναι δυνατόν, με αυτό το χάλι που βλέπουμε, να μπορεί αυτός ο Δήμος να επιβιώσει. Δεν το έχουν σε τίποτε. Όχι το περιβάλλον να καταστρέψουν. Βλέπετε τι γίνεται με τον κορούνιο. Ανθρώπινες ζωές δεν υπολογίζουν. Μπροστά στο κέρδος. Γιατί αυτό είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και μια και είναι εδώ ο γραμματέας. Το πιο επίγον και το πιο μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι το πρόβλημα της υγείας. Στο Προμαχώνα δεν έχουμε γιατρό. Το αγροτικό ιατρείο έχει κλείσει. Το κέντρο υγείας λέει ότι όλοι οι γιατροί που είχαν ειδικότητες πήγαν στις ΣΕΔΕΣ. Και φανταστείτε τώρα, σκεφτείτε, ότι ένα χωριό με 100 κατοίκους, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι πάνω από 70 χρονών, με καρκινοπαθείς, με όλες αυτές τις παθήσεις που έχουν αυτές τις ηλικίες, διαβήτες, ζάχαρα κτλ., δεν έχουμε αγροτικό γιατρό. Και πρέπει τώρα παππούδες και γιαγιάδες να έρχονται στο κέντρο υγείας. Γιατί δεν έχει κάνει καμία πρόληψη, από ό,τι μου είπανε, καμία πρόληψη γιατρούς στο κέντρο υγείας. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Είναι κοινωνικά, είναι οικονομικά, είναι υγείας. Είναι κατά κύριο λόγο οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, άνθρωποι ηλικιωμένοι και σε ό,τι αφορά την παραγωγή είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Με κλείστα προβλήματα, με πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς ψάχνουν να βρουν τη λύση τους. Το επιτελικό κράτος, το κεντρικό κράτος, θέλει να εισπράξει φόρους από τα τέλη διέλευσης των αγωγών από τις ανεμογεννήτριες, από τις ΑΠΕ που λέμε, και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί οι τοπικές κοινωνίες να επιβαρύνονται με όλο αυτό το γεγονός των ανεμογεννητριών και τα έσοδα να φέρουν στο επιτελικό κράτος. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εδώ και 10 χρόνια σχεδόν. Υπήρχε μια Ιρλανδική γέφυρα που τη λένε, που ένας συμπολίτης μας έπαθε ένα δυστύχημα, έχασε τη ζωή του εκεί πέρα και με αφορμή αυτό μας γκρέμισαν όποια διάβαση είχαμε από το ποτάμι να περάσουμε τα κοπάδια μας, να πάμε στα χωράφια μας, οι αγρότες να πάνε στα χωράφια και μας έχουν αφήσει έτσι με το πρόσχημα ότι να μην γίνει και άλλο δυστύχημα, να μην χάσει και άλλος άνθρωπος τη ζωή του. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να περνάνε τα ζώα τους, τα κοπάδια τους μέσα από το ποτάμι για να βγουν στην απέναντι όχθη. Περνάει πάροδος της Εγνατίας Οδού, η οποία σταματάει στο ποτάμι, πρέπει να μπεις μέσα στο νερό για να βγεις στην άλλη. Εγώ νομίζω ήταν υποχρεωμένη
αυτοί που έκαναν το έργο να κάνουν μία γέφυρα τουλάχιστον εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα το θέσαμε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέσαμε το θέμα και στο Περιφέρειας και ο ένας ρίχνει το σφάλμα στον άλλον. Ποιος γκρέμισε τις γέφυρες, ποιος θα τις κάνει, ποιος... Το θέμα είναι 10 χρόνια ο κόσμος υποφέρει. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, που το κόμμα αυτό είναι τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνος της οργής. Και η οργή μας ξεχυλίζει, αγαπητοί συμπολίτες. Ξεχυλίζει γιατί. Εμάς τους συνταξιούχους μας καταληστέψαν τις συντάξεις, ιδιωτικοποίησαν τη σύνταξη, την επικουρική μας την παρέδωση στα αρπαστικά των ασφαλιστικών ταμείων, ετοιμάζονται τώρα και την κύρια σύνταξη, ανεβάζουν ακόμη παραπέρα τα όρια συνταξιοδότησης. Από τα παιδιά μας που εργάζονται, τα εγγόνια μας, όσες κατακτήσεις είχαμε, χειροτέρευσα δηλαδή τις εργατικές σχέσεις με αποκορύφωμα την κατάργηση του οκταώρου. Δεν φτάνει μόνο αυτό που τα παραδίνουν όλα στους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά και τον αέρα που αναπνέουμε και αυτόν πάνε να μας τον κόψουνε. Σε αυτά τα πλαίσια είναι και η προσπάθεια να γίνει λατομείο στο Λαϊλιά, αναμογεννήτριες και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και εμείς πρέπει να δράσουμε ανάλογα. Αν ο καθένας μας, άλλοι για το Λαϊλιά, άλλοι για τις συντάξεις, άλλοι για τις εργασιακές σχέσεις, έναν έναν θα μας καταπιούν οι καρκαρίες. Όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια κοινωνική συμμαχία και να δράσουμε, όχι μόνο να λύσουμε κάποια επιμέρους προβλήματα, γιατί είδαμε την περίοδο της κρίσης μια σειρά κατακτήσεις αφού άλλαξαν οι σχετισμοί μας, τις πήραν πίσω. Αλλά να δράσουμε, να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, να ανοίξουμε έναν δρόμο χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Γιατί αυτή η κατάσταση όλα τα εντείνει την εκμετάλλευσή μας και τα δίνει όλα στους εκμεταλλευτές μας. Ευχαριστώ.